Γεια σας φίλοι και φίλες του Airsoft. Σήμερα θα δούμε το όπλο της ΣΥΜΑ, το Mi 4 URX. Θα ξεκινήσουμε με το εσωτερικό του. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι το manual. Μας δείχνει χαρακτηριστικά του όπλου, πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε και δεν πρέπει να κάνουμε στο πεδίο, το πώς αφαιρούνται πολλά από τα εξαρτήματά του, κάποιοι κανόνες ασφαλείας, και το πώς αποσυνδέεται και ξανασυνδέεται το όπλο από την αρχή. Εγγύηση από το κατάστημα. Το κουτί περιέχει μέσα το Mi 4, μερικές ενδεικτικές μπύλες, τον γεμιστήρα του, ο οποίος ο γεμιστήρας είναι χωρητικό 480 μπύλες και η μπαταρία του είναι 9,6 volt mini 1200 mAh και ένας φωτιστής. Η γεμιστήρα πλαστική, κλασική M4 με μερικά χαρακτηριστικά έτσι ιδιαίτερα, πολύ όμορφη γεμιστήρα. Η μπαταριούλα, μνήμη και ένας κλασικός φορτιστής. Αυτός αργότερα μπορείτε να τον κατασχέσετε με ένα καλύτερο, είναι ένας πολύ απλός φορτιστής. Και ξεκινάμε με το Mi 4. Full μεταλλικό, όλο, πλαστική χειρολαβή εννοείται, πλαστικό στόκ πίσω. Η χειρολαβή είναι μεταλλική, έχει εξωτερική κάνει περίπου στα 43 εκατοστά και η μεταλλική χειρολαβή του είναι στα 33 εκατοστά. Έχει σε όλη την πάνω επιφάνειά του rail, μερικά πλαϊνά rail στη μέση και στο τέλος, το ίδιο και από την άλλη μεριά. Οι οδηγίες λένε και τα χαρακτηριστικά του ότι είναι στα 420 FPS, οπότε δεν είναι για μέσα στα κτίρια, είναι για διάμεσες περίπου αποστάσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως DMR με την κατάλληλη διόπτρα και τα σκοπευτικά του. Το μετρήσουμε και εμείς για να δούμε αν βρίσκεται στα 420 FPS. Στο πίσω μέρος του που βρίσκεται το stock, το αφαιρούμε και μπαίνει μέσα η μπαταρία, η οποία είναι μίνι τα μίλια. Πρέπει να είναι η μπαταρία τύπου stick για να χωρέσει μέσα στο stock ή τύπου σαν αυτήν εδώ, η οποία περιέχεται μέσα στο κουτί. Η τιμή του όπλου από ελληνικό κατάστημα είναι στα 270 ευρώ. Αξίζει τα λεφτά του πιστεύω, είναι μια πολύ καλή μεταλλική κατασκευή. Έχει για τελείωμα μια πολύ ωραία φλογοκρύπτη. Δεν τα συνηθίζουμε αυτά στο Mi 4, συνήθως το παίρνει έξτρα τέτοιου είδους φλογοκρύπτη. Τα αναλυτούμενα σκοπευτικά αφαιρούνται με ένα ίσιο κατσαβίδι. Η γεμιστήρα είναι high cap. Τοποθετείται εύκολα και ωραία. Υπάρχει μια μικρή χαλαρότητα στο κάτω μέρος της γεμιστήρας, αλλά δεν δημιουργεί πρόβλημα στο όπλο, ρίχνει κανονικά. Μπορείτε να βάλετε και μια δική σας γεμιστήρα, δεν ανάγκη να χρησιμοποιήσετε αυτή που βρίσκεται μέσα στο κουτί. Η ασφάλεια του όπλου βρίσκεται δεξιά. Είναι λίγο διαφορετική, δεν συνηθίζεται τέτοιου είδου ασφάλεια πάνω στα Mi 4. Λίγα πράγματα για το εσωτερικό του όπλου. Για αυτή τη εσωτερική κάνει 6,08, μια κάνει ακριβίας. Έχει ελαττήριο Mi 120, hop-up, το οποίο είναι ρυθμιζόμενο και είναι πλήρως συμβατό με τις Garden τα λαχτικά. Το προτείνει και η ίδια η εταιρεία που το βγάζει. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε κάποια αναβάθμιση, είναι πλήρως συμβατό με Garden τα λαχτικά. Πάμε να δούμε τι FPS βγάζει το όπλο, μερικές βολές και το πώς ανταποκρίνεται. Το όπλο μας ζυγίζει κάπου στα 3 κιλά. Πάμε να κάνουμε μερικές μετρήσεις με 0,28 γραμμάρια μπύλια και να δούμε το όπλο τι FPS βγάζει. Με 28 μπύλια είναι στα 359,2 FPS στις 3 βολές. Με 30 μπύλια τώρα λοιπόν. Τρία σαν 8, 3 σαν 9 και 3 50.